Ήταν πολύ δικαιοσύνη. Ήταν πολύ δύσκολη, κύριε Δημητριάδη, και πολύ έξυπνη και η στιγμή που βγήκε το σκάνδαλο τη Νοβάρτη. Και εγώ τουλάχιστον και εμεί ω Κινάλ δεν αναφερθήκαμε, ούτε θέλω να αναφερθώ σε βαλιτζάκια κλπ. Η δικογραφία είναι προϊόν πολιτικό. Δεν υπονοώ, το λέω. Υπονοώ και λέω. Δεν υπονοώ, το λέω ότι ήρθε σε πολύ κέραιο σημείο όσο αφορούσε το μακεδονικό αυτό το σκάνδαλο για να αλλάξει θεματολογία στη χώρα. Δεν υπονοώ τίποτα. Το λέω και το λέω ξεκάθαρα. Σε μια περίοδο είναι προϊόν σε βορειά. Είχε μήνες αυτή η δικογραφία. Είπαμε προηγουμένω. Κυρία Φοντά, είπαμε προηγουμένω να συζητήσουμε. Σα παρακαλώ. Είπαμε να συζητήσουμε με συνθήκε προγραμματικέ κλπ. Εσεί μιλάτε με συνωμοσίε, με θεωρεί συνωμοσίε τώρα. Συνωμοσία το πότε έγινε. Αυτό λέτε. Αυτό λέτε. Εσεί το λέτε. Εσεί το κάνετε. Κύριε Δημητριάδη. Δηλαδή σταματάει η πολιτική διαδικασία επειδή υπάρχει ένα πολιτικό γεγονό, δεν συμβαίνει τίποτα άλλο στη χώρα. Σα ίσα το αντίθετο. Σα το αντίθετο. Αλλά όταν υπάρχει μια δικογραφία η οποία τρέχει μήνε. Και πολύ σοφά έρχεται τη στιγμή που βολεύει την κυβέρνηση και μάλιστα με τεράστιες δηλώσεις. Μην με ξαναδιακόψετε. Λοιπόν, εγώ ίσως ξέρετε ότι προσπαθώ να μην διακόπτω κανένα. Όταν ουσιαστικά αυτό γίνεται με δηλώσεις επίσημες έξω από το Μαξίμου του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Πρωθυπουργού, όπως καταλαβαίνετε, εσείς δίνετε πολιτική χρειά στο σκάνδαλο και λέτε αυτολεξί, σας το είπα και πριν, ότι είναι το μεγαλύτερο πολιτικό σκάνδαλο που έχει συμβεί στη χώρα. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, ούτε για βαλιτσάκια, ούτε για παραφιλολογίες, ούτε ουσιαστικά για κίτρινο τύπο. Από εκεί και πέρα όμως, όταν κάποιος χρήζει σκάνδαλα ως τα μεγαλύτερα πολιτικά σκάνδαλα και με τεράστιες πολιτικές ευθύνες για πρόσωπα και του Κινάλ φυσικά, τότε πρέπει να έχετε απόλυτα αποδείξεις και να μην γίνονται όλα αυτά στη σφαίρα της λασπολογίας. Φαντάζομαι ότι σε αυτό συμφωνούμε. Συμφωνούμε απόλυτα, αλλά μιλάτε σαν να το κάναμε εμείς. Υπάρχει ένα βασικό λάθος. Σας παρακαλώ, μην το κάνετε αυτό. Κοινοποιήσατε, κύριε Όχι, Δημητριάδη. Μα καλά κάναμε. Είναι άλλο η κοινοποίηση μια. Προσέξτε να δείτε. Κυβερνοποίησατε, ενώ... όχι κοινοποίησατε. Συγγνώμη, άκουσα κοινοποίησα. Λοιπόν, όχι, είναι άλλο κάνατε... πράγμα λοιπόν. Η κίνηση και το ζήτημα είναι, ήταν και είναι στη δικαιοσύνη. Εμείς δεν κάναμε το τίποτα. Το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν το εφεύραμε εμείς. Και αυτό που ήθελε να πει και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Πρωθυπουργός είναι ότι φαίνεται να υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και ότι εμείς θα φτάσουμε όσο αυτό φαίνεται. Ένα άλλο πράγμα φαίνεται να υπάρχουν και είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Επιτρέψτε μου, επειδή έχουμε τρία λεπτάκια, θα ολοκληρωθεί η κουβέντα μας, γι' αυτό το λέω και θα ήθελα να σας χαρίσω από ένα λεπτό. Στον καθένα και δεκτό. Το δωράκι δεκτό. Αν συνεχίσετε, δεν θα το έχετε. Σε αυτό το λεπτό λοιπόν που έχετε παράκληση, σεβαστείτε και τον χρόνο. Θέλω να μου δώσετε ο καθένας από εσάς ποιο θεωρείτε ότι είναι το δυνατό του στοιχείο στο πρόγραμμά του. Ξεκινάω από εσάς, κύριε Δημητριάδη. Το δυνατό μας στοιχείο είναι το γεγονός ότι βγάλαμε τη χώρα από την κρίση, βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, πετύχαμε ιστορικά πλεονάσματα από θεματικά και μια σειρά θετικές εξελίξεις ώστε να μπούμε στον ενάρετο οικονομικό κύκλο, ακριβώς για να συνεχίσουμε αυτά για τα οποία έχουμε δεσμευτεί εδώ και 4 χρόνια και είναι το κοινωνικό κράτος, η δίκαιη ανάπτυξη, ανάπτυξη για όλους δηλαδή, με κανόνες, είναι η περιφερειακή ανάπτυξη και, και μια καλύτερη ζωή, μια αξιοπρέπεια για όλους τους Έλληνες πολίτες.